μην τελετρέψουν, είναι made in China. Κόκο κότσα. Έτσι θέλεις τα ευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει. Ως που μια μέρα είναι εδώ πάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δες περνά. Τα νερά μια είναι νήσι καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια είναι. Μια άλλα είσαι έξτρα λάτς. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δες περνά. Τα νερά μια είναι νήσι καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου που μ' αγαπάμε πάρα. Σε πάρε του το χώρο και τον γυρίσκε το λάθος. Χαλαρά τα γες μου, χαλαρά. Hey. Μη με πας από το σπίτι, τα ακούς στο Θεό να με πας. Μυρωδιά καταλήγει. Μωρό μου, τι ρώτησες λες να κάνω στο Ράουφμα? Για ο Μπερονόσπορ. Για η μάπα ρε, πήγαινε να ρωτήσεις για η μάπα. Θα ξεκινήσω ρωτώντας το, τι θυμάται από τα παιδικά του χρόνια στη Σουηδία. Τίποτα να θυμάται. Γιατί? Αφού είμαι Γερμανίαν ο άνθρωπος. Μα σοβαρά, θέ μου, ήταν καλός παίχτης ο Ράουφμα. Ήταν ένας μάγος της στρογγυλής θεάς. Κι αν τούτη? Το τόπι. Ο φούρποδρο, μάνα μου, η μάπα. Α, δηλαδή, μία θεά της τηλεόρασης θα ασχοληθεί με τη στρογγυλή θεά. Πολλές θεές εσύ να ανοιχτήκετε τα μέτια. Ο Θεός να βάλει ο χέρι του. Είμαστε τώρα ότι ένα θυμάσαι, κύριε Γιώργο. Ένα θυμούμε. Όχι, ποτέ ένα θυμούμε. Αυτός ο εγκέφαλος Σωτηράκη διαθέτει μνήμη ελέφαντα γε. Όχι, αλλά επειδή μπήκανε σε κάποια ηλικία. Σωτηράκη, ο παπάς μου είναι πια καλός και πια νέος παπάκης του κάτω. Πουλά μου εσύ. Κύριε Γιώργο, τώρα είναι να φανεί. Γιατί μας διδάξετε πριν. Πριν? Τα φίβα και την Αθηνά. Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Θα σας πάρω και το φίβο και την Αθηνά. Και αν θέλετε να σας πάρω και στην Αθήνα. Και ρωτάκω τώρα που τώρα έρθει να πάμε στην Αθήνα να δούμε το Ιβίσι. Λεφτά κρατάς? Όχι, αλλά κρατάς έτσι. Σωτηράκι μου, καλά μου κάνεις. Θα πάμε να πάρουμε πρώτα το φίβο για την Αθηνά. Μάικ μου! Μάικ, με φέρα σου κάτι να φάεις, αγάπη μου. Μόνο μου το μωρό μου, επήρες σοβαρά το ρόλο, το ρίξε το στη μελέτη. Να, μα, είσαι δαμέ, έσαι προσεξά, συγγνώμη. Σκευάζω φυσική και πολλά δύσκολη. Βέβαια, αγάπη μου. Πάρα πολλά δύσκολη, ειδικά αν τη θκευάζει ανάποδα, Μάικ. Α, ναι. Ρε, μάμα, τόσο ένα θκευάσμα ζαλίστηκα, αν μπορώ άλλο. Πόνασα τα μάτια μου. Τώρα, μάνα μου, θα το ρωτήσει στην τάλο, άρκεψε την μάπα. Σε ποιε ομάδε έπαιξε, ποιον γκολ θυμάται παραπάνω, ποτέ έφτια πράγματα. Πάμπι, έχω μια ιδέα. Σιούταρ. Η ιδέα μου είναι ότι αφού εγώ δεν έχω ιδέα που ποδόσφαιρο, γιατί να με πάρεις εσύ τις συνεντεύξεις. Όχι, εμένα τις πάρω, εμένα τις φέρω. Γιατί? Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει και αχωρή φάτσα μου στην τηλεόραση, δεν είμαι ψώνιο. Τον υπονοείς ότι εγώ είμαι ψώνιο? Όχι ρε μάνα μου, αλλά να με περιπέζουν καλό στο χορκό, να λαλούν εδώ φτιάχνουν το νούμερο. Το σχολείο είναι που το φκαλέν και να μας το παίξει και φίρμα τώρα. Αυτά θα λένε στους εργάτες. Και στη Δευτερά, αν έχω και κάτω κάτι παρέες. Που το σχολείο? Όχι, γίνει που τα φλίπερ. Λοιπόν, Ευελίνα μου, να φύγω εγώ. Παίρνεις μάρος πως δεν θα αρχίσω, εντάξει? Εντάξει. Πάντως εγώ θα ήθελα να έρθω μαζί σας. Ναι, αλλά η Μάρο θα ήθελε. Γιατί να μην θέλετε, είμαστε δύο να προσέχουμε τα μωρά. Δύο? Που την αζουλιαρόκατα μου, την αρκότακα μου, ποιος θα με προσέχει εμένα ύστερα? Μα ποιος είναι αυτός που παίζει την πουρου συνέχεια του αυτοκινήτου? Ποιος άλλος, μάνα μου, ο Σούμαχερ της γειτονιάς. Ερχόμαστε, Σωτηράκι μου! Λοιπόν, Μάικ, θέλω να συγκεντρωθείς, να στρωθείς στο θιάβασμα. Πέρα και περισσέψει καμιά θέση και για σένα φέτος. Μπορώ να πω κάτι? Όχι. Ρε, μάμα, θέλω να σου πω κάτι να το βγάλω μου μέσα μου για να ησυχάσω, εντάξει? Δεν θέλω να γίνω γιατρός. Τα πράγμα!
Δεν θέλω να γίνω γιατρό. Τι να με θέλει να γίνει γιά μου, έφτιασε ρο. Όχι, ρε, μαμά, έχει και άλλε δουλειέ. Άλλε δουλειέ έχει για εκείνου που έχουν όρεξη να δουλέψουν, Μάικ. Και εγώ έχω όρεξη να δουλέψω. Θέλω όμω μια δουλειά που να μ' αρέσει. Μια δουλειά να μην κουράζομαι πολλά. Να με ξέρει όλο ο κόσμο. Και να βγάλω και πολλά λεφτά, ρε, μαμά. Ε, αγάπη μου, να βάλει με ψηφιότητα για προβουλευτή. Μάμα! Πού σ' αγαπώ κι αρνιούμαι ρε μάνα μου, δεν μπορώ να δω μικρόφωνο, κατάλαβε με, δεν ξέρω ποιά είναι ένα πράγμα σαν τέλειο ψυχιά. Με αγαπάς ή με αγαπά. Ρε μάνα μου, ας ξέρεις το ότι έβαλε μου δάσκαλο μια φορά να πω πήμα στη γιορτή του σχολείου και ευκήκα κι αμέ μια χαρά να το πω και μόλις είδα το μικρόφωνο νεπόφωσα. Και αν είπες τίποτε. Ούτε τον τίτλο. Και τι έκαμε ο δάσκαλος. Είπε το γίνος. Και πέντε και πολλά καλά. Sing a happy song. Περίμενε ένα λεπτό, Εβελίνα μου. Είπε με αζουλιαρόκατάν ή αζουλιαρότακάν, γιατί έχει σημασία. Δεν είμαι σίγουρη. Πάντως εγώ του είπα να πάω μαζί του να προσέχω τα παιδιά, αλλά αυτός δεν δέχτηκε. Μπελός να δεχτεί ή πού να δεχτεί. Ο Φόσφαιρ Νικόλας είναι, Εβελίνα μου. Αυτό δεν το κατάλαβα. Εν πειράζει, κατάλαβε το Γιώργο και το ίδιο γκάμνη. Καλά. Α, και η κυρία τότε είπε ότι μπορεί να περάσει, μάλλον για το θέμα του Μάικ. Κατάλαβα. Όλα τα όπλα στον αγώνα κατά της τεμπελιάς του Μάικ και τα βαρέων βαρών. Θέλετε να το μιλήσω κι εγώ? Όχι, Εβελίνα μου. Καλύτερα να μην σε δει, διότι σε δει πάλι μπροστά του θα χασκεστεί ο εγκέφαλος του και δεν θα μπορεί να ανοίξει βιβλίο, ρε, κατάλαβες? Ντα. Γεια σας. Στο καλό. Άντε το μωρό, ναι, πια αντάξει ο ταβάχ. Αφού έχω νέο μπάμπι μου, γιατί δεν με καταλαβαίνεις? Καταλάβω σε ρε μάνα μου. Είσαι τώρα που είμαι με άδεια να πιάμε τη μοτόρα και να γυρίσουμε την Κύπρο. Πάμπι, επικοινωνείς. Πρώτον, περιμένω τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Πανεπιστημίου και έχω λίγο άγχος. Και δεύτερον, πρέπει να κάνω τη φούρπα εκπομπή και έχω πάρα πολύ άγχος. Γράψε τους ούλους και φύμω μπέζουν σου. Άντε, παίρθηκα μου. Πάμε. Άντε, ήβρεν την ώρα. Ενώ σκηνοθέτης μου. Μου χαιρετίσμα. Ναι, Μίλτο. Ναι, είμαι έτοιμη για τις συνεντεύξεις. Μην ανησυχείς. Πέ μου, Μίλτο. Εδώ κάσω αυτόγραφον εσένα. Χαλό. Εκλείσε μου το βλάκας. Με φωνάζει γιατί θα με ανακαλύψει στρατονομία. Ναι, ξεκίνα, φύγουμε. Μάικ, πού να πάω? Όπου θέλεις πάμε, μόνο ξεκίνα, γλύωρα, σε παρακαλώ. Με μου πεις ότι είναι ξεκίνα. Μάικ, καλύτερα να κατεβείς. Άμα το μάθει η μάμα σου ότι σε βοηθώ να φύγεις, θα με διώξει. Δεν θα το μάθει η μαμά μου και δεν θα σε διώξει. Ξεκινάτε. Τι έπαθες? Εφορείς. Αμάνη, κυρία Τότα. Τώρα που κολλούν οι ποδοσφαιριστές μες στην εκπομπή σου, α? Ζήτησε το κοινό μου, πάμπι μου, και οι επιθυμίες του κοινού μου είναι ιερές. Είχα φέτος, ρε κουμπάρε, που πιάνε το πρωτάθλημα του Αποέλ. Τα πράγμα, μεν είναι η Ομόνια που πιάσαν το πρωτάθλημα. Σιγά να μεν είναι η δυναμό Μόσχας. Δεν τα λοσουρτέει το πιάνε η Ομόνια. Αφού τους είδα που είπαν οι γυρίζα, ρε αγάπη, στην τηλεόραση. Είδες τους πέρσι, σαν να τζόκοψες ένα χρόνο πίσω. Η Ομόνια φέτος είναι περασμένα μεγαλεία και οδηγώντας τα ανακλές. Αν το πάρουμε εμπειρικά, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Παριορκά στον άρρωστο, ώστε να ψυχή. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Τώρα πού κόλλα του. Άσχετον, έτσι μου ήρθε. Η Πένιτα κούπα είμαι όλα.
τούτα με μας τα χρεώσεις εμπουμένα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ελπίζω να μην μας κόψετε τη χελέ μας βέβαια. Μην ανησυχείτε. Γιώργος Τάκος της Ευρωτάκος Developers. Κανένα διαμερισματάκι, κανένα κοραφάκι. Για μια πολυκατοικιούλα. Πολυκατοικιούλα. Όχι, ευχαριστώ, αλλά θέλω να ξοφλήσω πριν να πεθάνω. Τι θα κερδίσεις, μάνα μου, αν ξοφλήσεις πριν πεθάνεις. Τι θα κερδίσεις. Ξέρεις τι λέμε εμείς στην εταιρεία μου. Κοίτα, λέτε δηλαδή. Εγώ και ο εαυτός μου. Μάλιστα, και τι λέτε. Λέμε ένα ανάθεμα και αποχρωστήσει από όσοι να πληρώσει. Ένα έτσι, σωτηράκι μου. Κύριε Τάκο, κόψε τις λαφαζάνιες. Εγώ θέλω να μου αφήσει ένα σπίτι χρεωμένο. Ώστε μάρρωσε τι και βάζει το μωρό μας, α. Ναι, είπα και στην Ευελίνα να φύγει η μαμά, διότι είναι ικανός να στέκει στο παράθυρο και να την παρακολουθεί που δουλεύει κάτω στην πισίνα, σου να μην συγκεντρώνεται στα μαθήματά του. Αχ, ας το δω γιατρό με την άσπρη την μπλούζα και τα ακουστικά να κρέμονται μπροστά του και ας πεθάνω σε 30-40 χρόνια. Εγώ πάλι νομίζω ότι δεν θα το δω ποτέ μου. Έσπασε με ώστε να κάτσει και ακόμα τα βάσανα μου εμπίσω. Έλα σου πω μάνα μου, έφαγαν τα προκούτια που του έστειλα. Τσαρλανάταν. Και χυμούς μάρο μου. Χυμούς. Τώρα που θυκευάζει το μωρό μας, να σφίγγει σκάμπος από το κάλια και καρότα να του διάσει πολλά δυναμωτικά. Σιγά να μεν το διώτσο μου ρουνέ, λέω μάμα. Και να σημεί ιδέα. Λαλείς, να του διούμε 5 λίρες για κάθε βιβλίο που θυκευάζει. Ούτε και να το συζητάς. Σιγά να μεν τον πληρώνω δηλαδή για να διαπαρτεί για το μέλλον του. Ω Θεέ μου, εγώ να δω ποτέ να τελειώσω από τούτα δάμε. Χριστέ μου, εν μπορώ, τι θέλω, γράφω μου. Αλλά αφού ό,τι τους λέω, γράφω τους τα παλιά τους τα παπούτσια. Να πάω μέσα για να πιω λίγο νερό. Μέλλοντας του ρήματος τρώω. Θα χορτάσω. Σιγά και βαριστομάσασες, Φωτίου. Φίλου είναι εσύ. Να σου δώσω το φιλί σου, τη χερέθμητη, αφού με αγαπάς τόσο να θεράπευκα. Λοιπόν, τρώω τυρόπιτα, λουκανικόπιτα και πίνω. Φραπετσίνο, φρέτουτσίνο και καπουτσίνο. Και σε ό,τι τσίνο έχετε. Τέλος πάντων, ό,τι με κεράσετε, α. Και λέεις πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή να εμφανιστείς, ρε. Τι γυρεύκεις, δάμε, ρε, ουφό. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να με ξαναπείς ουφό μπροστά στην Ευελίνα. Εντάξει, που δάμε και να πάει να σε λαλό μπούφο. Τι σημαίνει μπούφος, α? Στα κυπριακά ο μπούφος είναι ο πουπούξιος, αυτός που είναι... Που... Ένα σας λέω, έφυγες καστός. Μα που το φυλάκιο? Όχι, που τη φυλακή της Μάρος. Ως γεγονός η μάμα νευριάσει, εσχυρότερη που τον Καραμανόλη. Αλλά Λίνα, μην το καταλαβάμε. Τουλάχιστον κίνος κάμνη μας και κανένα κομπλιμέντο. Αλλά σαχλό, πολλά σαχλό. Ο σαχλαμαράκιας. Πένι, πρόσεχε που τον το σαχλαμαράκια, να με γίνω κι εγώ πατσαρκάκιας, α. Είστε πολλά κρυατακό. Είστε ψεμένοι, ξέρω. Έχατε εδώ λουαρκασμό. Έχουμε και κάποιες προσφορές αν ενδιαφέρεστε. Προσφέρτε μας να δούμε. Έχουμε 30% στα είδη διακοπών. Να πάτε διακοπή, σαν τι θα πάτε. Ναι. Αν θέλει ο Θεός, βέβαια. Και να βοηθήσει η πεθερά μου. Άντε, μωρά μου, άντε. Τρέ μου! Ένα χυμό καμωμένο από τα σέρκα της γιαγιάς σου. Θα το πιείς διότι... Μάικ! Απαναγία μου! Λαλείς να καταλάβω την αξία του και να μας τον απαγάγα! Εγώ ήθελα να πιω ένα φραπέ να χαλαρώσω. Πού είναι το κακό? Το κακό είναι ότι σε περιμένει η κυρία Μάρο για να σε αρπάξει από τα αυτιά. Αχ, θα σου τραβά το φτί σου ώσπου να σε κάνει φτιακά. Χριστέ μου, θα έχω έναν αδερφό φτιακά και έναν boyfriend φτιακουρί. Εγώ πρέπει να φύγω διότι είμαι και βιαστική. Και εγώ πρέπει να πάω. Πού να πάεις? Θα πάω στον παππού σου. Τυχερός ο παππούς μου. Ω, έκαμε ένα αρσιβαρό σήμερα. Παπάκι, για να μας γαράσεις πάγοντα. Ό,τι θέλει το μωρό μου. Μου έμεινε κανένα δεκασέλι τον καλιά μου. Και είπα σου μην κάνεις πολύ σπαταλή, γιατί τα αγοράσες του τα ούλα. Βρε, είναι εσείς που τα διαλέξετε τούτα. Και εσύ πρέπει να μας τα αγοράσεις ούλα, αν ξέρεις να κουμαντάρεις. Καλά να μου κάνετε, καλά να μου κάνετε. Έτσι και λέ, έτσι και λούθια θέλει. Άντε, πιάνετε.
υποθέτη μου. Άντε ρε μάνα μου, πιένε γιόνες σωστό να αφήνεις παίκτες σαν το Ράουφμαν αγαρτερού. Αχα, Ράουφμαν ακούω. Στα πλαίσια της εκπομπής μου θα πάρω συνεντεύξεις από στάρ των γηπέδων. Α, πενούλα μου, αδελφούλα μου, να έρθω κι εγώ μαζί σου. Γιατί, τι θα κάνεις ψάρακλα? Θα σε θαυμάζω που θα κάνεις τις θαυμάσιες ερωτήσεις και θα κάνω χάζι. Tu as de la chance, tu as une sœur qui est une star. Να μου πέ. Κασμετλία, είμαστε ένα σεστρά σβεζδά. Α, oui. Α, oui, ρε, κατάλαβες ρε. Si. Σαβίρε, μου κατάλαβες. Μάρα μου, μάρα μου. Τι είναι μάμα? Το μωρό. Ποιο μωρό, η Κάλια? Ο Μάικαλ δεν είναι μες στην καμαρή του. Πού είναι μαμά, άπαξε και την τουαλέτα. Ούτε. Άπαξε και στο ψυγείο, ρε, παρατήρησες. Μα μέσα στο ψυγείο. Μαμά μέσα δεν το χωρεί. Ευρωδέκα μου, ευρωμητέρα μου, να μου φωνάζετε. Μάνα μου, το μπορώ καπρε. Εντάξει, μάνα μένα ανησυχείς, τόσο σωτηρά γίνει καλία. Όχι, ο Μάικ δεν είναι μες στην κάμαρη του και μαζί χάθην ο γιατρός μας. Μάνα μου το γιατρό μου, είναι τα χέτια μόνο τα μέσα. Γιώργο, και ύστερα θέλουμε τον Μάικ μας να γίνει γιατρός. Πώς θα γίνει η μάνα μου, άμα ο πατέρας του λιμέρα λαφαζανεύκει. Να πάω κι εγώ με την Πέννη στην εκπομπή της. Ναι, να παρουσιάσω κι εγώ. Α? Φίλε μου, είμαι σίγουρος ότι άμα με δει η Ευελίνα, να πελάνει, α. Λαλείς να πελάνει κι η Μάρο. Αλαζονικός και καχύποπτος, πέταξε την Πέννη. Καθίσου του, τσάμε, που θα τον έβρω μπροστά μου, καθίσου του. Χαλαράτακα μου. Σε παρακαλώ. Μα πόσο χαλαρά τα κομμού. Με τούντες πελάρες και τις χαλαρότητες που δεν θα δούμε ποτέ τον Μάικ μας γιατρό. Και τι θέλεις να κάνουμε μητέρα αφού δεν θέλει το μωρό να γίνει γιατρός. Να τον κάνουμε γιατρό με το ζόρι. Ναι! Γεια σου Μάριε. Γεια σου Ράουφμαν. Γεια σου Πενί. Γεια σου Μάικ. Θέλει να πει ότι είναι ο Ράουφμαν. Και είναι ο Μάριος. Μα σοβαρά! Σοβαρότατα! Ωι, ρε, είναι τα πράγμα. Να μου δω, κύριε Γιώργο, τσαλιρούι. Ρε, και καλό στον Πάμπου. Αρέσκει σου. Πολλά ωραία, αλλά. Με στον Αρχάγγελο τι θα το κάνεις. Μην μου πεις ότι έφκαλες έξω, κύριε Αμάρο. Όχι, αλλά έχω το για πάνε ενδεχόμενο. Φαντάστηκες το τσαλιρούι στη θάλασσα στήμερο. Για πας στο βουνό. Όχι, θάλασσα. Πάμπο μου, σε παρακαλώ, θάλασσα, να πιάνεις το ψαρούσι σου φρέσκο, να κάνεις τη βουθιά σου τη δροσερή. Πράγματι, ακούτε ωραία φάση, αρέσκει μου και εμένα πολλά το κάμπινγκ. Ένα σου πω, είσαι να πάμε να το στήσουμε στη θάλασσα, αν έχει κάτι διορθώματα ή μάρο τώρα. Και κάτι προβλήματα με τον Μάικ, τον κύβρε μες στο ξενοδοχείο δηλαδή. Ποιος ήρθε στο ξενοδοχείο, Μπάμπο? Ο Μάικ, κύριε Αμαρό. Α, μάλιστα, και εγώ καρτελάω να έρθει σπίτι να διαβάσει. Άσε η μάνα μου που ρωτά πώ θέλει να ζητήσουν οι απαγωγή για τα λίτρα. Όχι, με διπλάνει τώρα. Απλώ ήρθα να σα το πω να μην έχετε την έννοια του. Είδε το καλοσυνάτο το παιδί. Το σοβαρό το παιδί. Το καλόψυχο το παιδί. Γιώργο, κανεί. Εντάξει, μάνα. Καταλάβαμε. Κανεί επίθετα. Ελπίζω τούτο να μην είναι υπονομένο για το επίθετο μου. Είπα σα άτο φτιακουρί, δεν το αλλάσουμε τίποτε. Πού σου νεύκο, πού πα, κύριε φτιακουρί. Κάνει χιούμορ, αγάπη μου. Κάνει χιούμορ το παιδί. Α, χιούμορ. Πες μου, Ράουφμαν, πώς βρίσκεις την εκπομπή μου Showbiz? Δεν είναι το πότε μου. Εν το πιστεύω. Εσύ, Μάριε, πώς βρίσκεις την εκπομπή μου? Τι έχω την είδα πότε μου. Εν το πιστεύω. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ρε ψωναρά, ακόμα να έρκεψα να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εν καλά που λαλείς. Γεια σας, είμαι η διάσημη Πέννη Τάκου. Εντζήμαστε στον αέρα. Γεια σας, είμαι η διάσημη Πέννη Τάκου. Δεν θα πιω, δεν θα ταράξω. Δαμέ θα κάτσω να το καρτερώ να έρθει να εξηγηθούμε. Μάμα, νομίζω άδικα περιμένουμε και εσύ και εγώ να δούμε τον Μάικ μας γιατρό. Ξέρεις το πείσμα της τότες, ξέρεις το. Ξέρεις την αναισθησία του Μάικ, ξέρεις την. Είναι άλλα λυσπάμπ. Δουλειά δεν έχουμε. Τσατήριν έχουμε. Μη είσαι για ένα κάμπινγκ αλλά τάκος developers. Είσαι σίγουρο και να μην πειράξει την κυρία Μάρο, επειδή πριν για την έτσι να ακούω. Άγιε μου, αίστηνα με την ζυγιά της να βάλει τους βαθμούς στην κυρία καθηγητρία. Αν είναι έτσι, φύγαμε. Πότε αφήνουμε όμως. Και τώρα, θέλεις, πάμε.
Είναι η ζωή μια θαλασσά και εμείς καπετανέοι. Καπετάνιο, να πω κάνετε εδώ με το σύνορα. Πώς θα φεύγουν. Συγγνώμη, πού είναι να πάτε Γιώργο. Είσαι το λιμάνι της καρδιάς μου. Δεν μου απαντάς Γιώργο που θα πάτε είπα. Είσαι η θάλασσά μου η σκοτεινή. Σιγά και όπως μας καλεί τα μάτια μας. Θέλει κλάιμα. Ξάρος με καράβι, τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες. Εχάσετε όλοι το μέτρο δα μέσα. Ο Μάικ να μέση να είτε να θυκευάζει και ο άλλος να βγει με τούτο φκιακουρί. Μάμα σε παρακαλώ προσπαθώ να τηλεφωνήσω. Ορίστε. Ο αριθμός που καλέσαμε δεν ανταποκρίνεται. Μπέλος να ανταποκριθεί. Εντάξει, Μιχαλάκη. Έφταρτε σπίτι, Μιχαλάκη. Καλά. Και θα τον βάλει τερπιένο άντρες σου μια ομορφιά. Μαμά, σε παρακαλώ, μη μου πολυνίσκει και εσύ τα νεύρα μου. Μα επιτρέπετε, κόρη μου, γοτσιά μου άνθρωπος, να μου κάνει τον καμικά συμπάστες μοτόρες. Νομίζει ότι είναι 20 χρόνο. 20. Για 15 καλύτερα να σε πάντα μέσα. Και φίλες της εκπομπής, σήμερα η Πέννη Τάκου και ο Μάικ Τάκος η Πέννη Τάκου και ο Μάικ Τάκος σε μια μοναδική ζωντανή εκπομπή με τον θρυλικό Μάρκο Ράινερ Ράουφμαν και τον νεαρό Μάριο Ηλία. Γεια σας παιδιά. Γεια σου Πέννη. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από τον Ράουφμαν. Εγώ αρχίζω από τον Ράουφμαν. Μην τσακώνεστε παιδιά. Ας αρχίσει πρώτη κοπέλα. Ευχαριστώ, μορφούλη. Ψωνάρα, τώρα είμαστε στον αέρα. Είναι εκπομπή που κάνουμε, δεν κάνεις καμάκι. Ακόμα να απαντήσει. Πώς θα απαντήσει η μαμά που το έχει κλειστό. Αλλά μέχρι εδώ ήταν. Από μένα όλα κομμένα. Τούτα είναι τα πίτσια του άντρα σου. Που μόλις του πει κόκο κότα ξεμπουλιάζεται. Μας έδωσε έναν άλλα τη φασί. Την έννοια της φασίς είχα τώρα. Κυρία Δάκου, είναι καλός. Κούκλος, καλός στην Αθήνα 2004. Εγώ μαμά είμαι καλή. Καλή αγάπη μου, καλή. Μου ζητάσουν μπροστά σου Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι. Είδες ότι έχεις στην περιοχή μας ωραίος τόπος. Όχι, πράγματι έχεις δίκιο μπαμπού. Λοιπόν, δάμε, έχει λιμνούα. Μάλιστα. Που απέναντι έχει άλογα. Ποδά πίσω έχει δάσος με ευκαλύπτους και μπροστά μας έχει καλαμιώνα. Ψάρκα έχει λιμνή. Έχει να φάνει κόδες έχει. Εντάξει και κάτι καλά μια στη μάτρα του σκήμου του λαμπρί, θα πάρα θέλω ύστερα. Μα σοβαρό μιλάς. Καλό. Πού ενθουσιάζεσαι μετά. Και πόσα λεφτά έδωσε για να σου το αγοράσει του ταούλα ο παπάς σου, κύριε Σωτηράκη. Ο παπάς μου, τίποτε. Γιαγιά, ένα παπάς μου τα αγόρασε. Ποιος? Τι ποιος μαμά, ο Γιώργος που τρέχουν λίρες που τα από την άκκα του. Καλό. Να μεν καμί το χουβαρτάνο άντρα σου, αλλά μάνα μου. Ανοίξετε το μέτρο, είδε να το βρουν οι τράπεζες που πίσω. Εδώ και μου μια προκαταβολή μου την πρίκα μου. Πώς σου φαίνεστε, ξέρεις και που πρίζε. Κάνε να σκεφτώ πολλά καλά θα καλέσω τη γιαγιά σου στο γάμο μας, εκτός αν μας πλουμίζει. Να περάσουμε ένα φοβερό απόγευμα. Μόνο που είναι επιστέψα ακόμα ότι εδώ και σου αδειάνει η κυρία Μάρου να έρθεις μαζί μου. Πάμπο μου η βροτάκα μου έχει καρκιά μπεζουνιού και ψυχή τσελιονιού. Κι άμα μπει να νευριάσει, έχει φωνή κοραζίνο. Ναι, είναι τρία πουλιά σε ένα. Άντε, πάμε να στήσουμε το τσατιβού μου. Έτσι τα δέσαμε μαζί. Πες μας Ράουφμαν, τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια στη Σουηδία. Τίποτε. Τίποτε. Γιατί? Επειδή από την Γερμανία είμαι. Μα σοβαρά, μιλάς πάρα πολύ καλά τα ελληνικά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον Μάριο. Μάριο, θέλουμε να μας πεις... Από πού είσαι, Μάριε? Από Κύπρο. Α, μάλιστα. Μιλάς πάρα πολύ ωραία τα κυπριακά. Thank you very much. Si. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να κάθεσαι πολύ ώρα, δάμε. Λαρκάζω να πεταχτώ στις φοινικούες να φάω μια σιδεροπούλα. Κι άσε, κόρη μου, το αυτοκίνητο σου, και πήγαινε να τον έβρεις. Πού να
από εγώ μάνα τον ευρώ. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Ε, μα είσαστε φοβερία. Ο άλλος να μου γυρίσει με το φτιακουρί και εσύ να είσαι βουτυμένη μες στη σχόλη. Σαν να χαίρεσαι προβλήματα που σας απασχολούν. Λοιπόν, πρώτον, δεν θα βάλω εγώ το νου μου με τον Γιώργο που ενταστήσε το τσαντιρί του. Δεύτερον, δεν θα βάλω το νου μου με τον Μάικ που αποφάσισε να με ποφκάλει. Αφήστε πάνω με τα προβλήματά σας να σας τα λύσει ο Κόφι Ανάν. Όπως έλυσε και το Κυπριακό. Μάμα, σταμάτα να με συγκριτάς, γιατί θα μου φύγανε έναν εικοσάρι κατά φωτίου μεριά. Κυρία Τότε, κυρία Μάρο. Έτοιμπανε του, τι θα με πού τον άφησε, σκόρη μου τον Νικόλα μόνο του. Του κάνει ακόμα παρέα η αδερφή του. Και αντέχει τι. Έπρεπε οπωσδήποτε να σας πω κάτι, διότι άμα το μάθετε μετά θα το βάλετε μαζί μου. Έχει γούστο να έσπασες πάλι κανένα φλιτζανάκι. Όχι, είναι για το Μάικ. Για το Μάικ! Μάλιστα, ξέρω που είναι. Λάλε! Ντα. Εντάξει, μάμου μου. Ε, τώρα που το εστήσαμε, πάει να πιάμε και καλά μια ψαρέματος. Καλό, φύγαμε. Είναι μακριά, ναι. Α, πέντε λεπτά περίπατος είναι. Α, ευκαιρία να σε ξαναγήσω για στις φυσικές ομορφιές των περιοχών μου. Ρε παιδί μου, τούτη η Λιμνούα είναι πολλά ωραία, ρε παμπού. Α, θα με έρχομαι κάθε μέρα που μισή και πιτσάλιζα. Δεν πω μαθα κολυμπή, θα με έτσι στη δοξαμή του σκήμου του Λαμπρί. Τι θα έλεγες να αγοράζει οι τάκος developers του τη Λιμνούα. Α, δεν μπορεί να την κάνει οι τάκος developers του Λιμνούα. Α, είναι κάμι δώρο, της πρίγκα, της παίρνης. Τώρα που την συνάφερες, κύριο Γιώργο, ήθελα να σου πω, που καιρό δηλαδή, εγώ την Πέννη είναι αγαπώ την και αν τυχόν παντρευτούμε καμιά φορά, εγώ παίρνω την γυμοφουστάνη που φορεί, δεν και θέλω. Γεια σου ρε Βάμπο. Για να σε τεστάρω που σου είπα για τη Λιμνούα. Αλλιώ εγώ κατάλαβα τον κύριο Γιώργο και εδώ κάσου την απάντηση που θέλω να ακούσεις. Με λάμνεις. Ε, λίγα είσαι εγώ ψωνούρης και σου φαίνεται ρε. Ε, μου φαίνεται. Κυράζω σε. Άτσι, πάμε. Φίλοι για όλα στη ζωή. Φίλοι για όσα έχουμε ζει. Ράινερ, ένα μήνυμα στους φίλους της ομάδας σου, του ΑΠΟΕΛ. Να μην πάρουν το ποτάφλημα. Να μην το πάρουν, γιατί... Γιατί ο Ράουφμαν είναι με την Ομόνια. Ρε ψωνάρα, έκαμες μας ρεζίλι μπάνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Μάριο. Μάριε, πες μας για τα μελλοντικά σου σχέδια. Είναι να κάνω καριέρα στο modeling. Στο modeling, πάρα πολύ καλά. Μα συγγνώμη, περιπέζεις μας. Ναι, πώς δεν το καταλαβες. Καταλάβουμε, διαφημιστικό ότι άλλη μου. Ναι. Α, ώστε εσύ τον επήρες. Άθελα μου. Και τώρα με την Πέννη. Μάλιστα. Τα κάνει, λέει, κάτι ερωτήσεις στους ποδοσφαιριστές. Και μετά θα έχει να δώσει και κάτι απαντήσεις στους εξεταστές. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς... Αγαπώ την κορή σου, κύριε Γιώργο. Ένα αμαρτία. Ποτέ ένα αμαρτία, πάμπο μου. Και πιο ωραίο πράγμα που την αγάπη. Έχω σοβαρό σκοπό, δηλαδή. Αν δεν σε πειράζει. Γιατί να με πειράξει. Αν θέλει ο Θεός. Ο Θεός μπορεί να θέλει. Για να έκανα τσιπερθερά σας όμως δεν θέλω. Άμα σε θέτει υπέρ την κοτάκα μου νούμερο 2, εφόσε τίποτε. Όχι, φοβούμαι. Φοβούμαι γιατί έφυγαμε άρον άρον και δεν της είπα τίποτε. Αλλά εντάξει, έντια να αρχίσουμε, ναι. Όχι να μου τα γυρίζεις, Πάμπο. Όχι να μου τα γυρίζεις. Δεν είπαμε να έρθουμε να διανυκτερεύσουμε στη φύση. Νόμιζα αστείευκες. Όχι ένα αστείευκα. Το τσάτι δεν το εστίσαμε. Να ψαρέψουμε το πρωί και αφιού. Εν το είπα της Πέννης όμως. Α, και φάσε τις φωνές. Πιάσε την τηλέφωνο. Αμάνα μου, και να ακούνται οι φωνές της ως την πάθον τώρα. Τι εννοείς να κοιμηθείς αλλού πόψε. Α, ξενοκοιμάσαι από τα τωράφια κουρούι μου. Με ποιο? Τι γράφεις εσύ σε λίμνη με τον παπά μου. Φαντάστηκες να σου αγοράσει λίμνη για πρίγανο κόκκος. Πάμπη, να τα ξαπολύσεις ούλια και να έρθεις κοντά μου, Πάμπη μου, δεν είμαι καλά. Η εκπομπή μου έπιε χάλια. Μια χαρά ήταν η εκπομπή, είσαι και χειρότερες. Να με μου ξαναμιλήσεις. Εντάξει, θα σου ξαναμιλήσω. Όχι, εσύ πλάκα, ο Πάμπης. Νευρίαζε με. Α, εγώ τι φταίω. Φταίεις γιατί εσύ κατέστρεψες την εκπομπή μου. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Να μου φέρετε τα μάτια μου σαν γλίσω. Δουνιά με τα στραβά και τα παράλογα. Καβαλάρεις μια φορά να σε ριανίσω. Το ένα
καταλόγω να είναι άσπρο. Τι ωραίο πράγμα από το άλογο, ρε Πάμπο. Έχει πιο ωραίο ζώο που το άλογο, ρε. Η Πένι. Δηλαδή, όχι. Επειδή η Πένι είναι ζώο, ναι. Έχει σαν τη φύση, ρε Πάμπο μου. Έχει σαν τη φύση. Τι θέλεις, ρε παιδί μου, για να είσαι ευτυχισμένος. Τι άλλο θέλεις. Τι Πένι. Κόλλησε η βελόνα σου, εφάτσισε σου, ρε Πάμπο. Τον παραδέχομαι τον κύριο Γιώργο. Κακοφάνησα τη θέμα σήμερα. Πιάστε τηλέφωνο και μου πέτεις ότι είσαι με τον πεθερό σου. Πια την 8 φορές το τώρα κύριε Γιώργο, αλλά θωρεί το νούμερο μου και μου απάντα. Ναι, να σου ψήσει το ψάρι στα σύρια. Ποιο ψάρι. Τα ακούω μου, το ψάρι που θα πιάσουμε σήμερα. Κοίταξε, η καλύτερη ώρα είναι τη νύχτα ή πρωί πρωί. Παίζεις με τον πόνο μου κύριε Γιώργο. Και να ακούγεται τη νύχτα σαν παράπονο. Σαν πενιάλη πιτερή από μπουζούκια. Επεράσαν τόσες ώρες και ακόμα με φωνή με ακρόαση. Με διανοηθείς να μου ξαναζητήσεις να αυκίσεις την εκπομπή μου, γιατί θα μείνουν οι γονείς σου δίχως. Και εσύ μένεις στέκεσαι εμπόδιο στην καριέρα του Μάικ, γιατί θα μείνω φτιακουρής δίχως βλήμα. Έβαλες πολλά ψωνάρα. Είπε ο γάδαρος του παιδινού και φτάλα. Αυτή ήταν και η φωνή και η ακρόαση. Επαμπό, πρέπει να έχει πολλές πέστροφες, δάμε. Εγώ νόμιζα να βγάλουμε τη νύχτα δάμε και να με σκοτώσει η Πένι μου. Δεν σου είπα να μην καταπιέζεσαι ρε παιδί μου. Μη μου αγχώνες, ήρθαμε στη φύση ρε Πάμπο. Μια ζωή την έχουμε γέ μου, αν δεν την κλεντήσουμε τι θα καταλάβουμε. Τι θα εξηγήσουμε. Έπια την 300 φορές τηλέφωνο και όντω απάντα. Κατήσι μου που να πάμε πίσω, α. Θυμίζεις μου τον Κουταλιανό πολλά. Δηλαδή. Αν ήξεις το τραγουδί που λέει, σίδερα μαζάει ο Κουταλιανός, αλλά τρέμει να το ψάρει στην κερά του μπρος. Ναι. Εσύ να πούμε την τάκια να είναι τη φάση. Όχι. Όχι, δεν τη φοβούμαι. Μάμπο, εγώ κρατώ τον τάβρο που ατζάρατα. Άρας. Μάρο. Είναι η Μάρο. Έλα, Μάρο μου. Έλα, αγάπη, πόσο και συνάφερνασαι. Με το φτιακουρί μας. Ένα μόνο σου, λαλό. Συνάξε τα ούλα και στράφου τώρα. Έρθε με για ψάρεμα, Μάρο. Τώρα, είπα, Γιώργο. Μάρο. Μάρο. Σαν να σε κρατήσεις πολλά δυνάμει να τα κεράνα του ταύρου, κύριε Γιώργο. Όχι, αλλά σκέφτομαι την υγρασία. Νομίζω να πια υγρασία, ρε Πάμπο. Υγρασία, να. Ήρθες πόσο σου τώρα. Α, έτσι νομίζεις. Τότε θα, για λόγους αρχής θα κάτσουμε εδώ. Για λόγους αρχής για να καταλάβουν ότι οι άντρες είμαστε εμείς. Σωστό. Ο Θεός να βάλει ο χέρι του. Ο Θεός είναι μεγάλος γε μου. Ύστερα φέρνει ο φούρνος στην πυράν όμως. Το Μάρτι ξύλα φύλαε, μεν κάψεις τα παλούτσια. Εγώ νομίζω να πιένουμε κύριε Γιώργο. Συμφωνώ ρε πάμε. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αχ πως τη φοβάται ο φτωχός Κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Αλλά μην το πείτε κανενός. Είδε ο μελλοντικός γιατρός, μέσα στο κρεβάτι και τεμπελιάζει. Τέλος δεν πήγαινε μέσα στο δωμάτιο μου, αφού έκλεισα την πόρτα. Έκλεισες, αλλά δεν εκλείδωσες, Μάικ. Είδες, Ξιάνο. Πώς θα γίνω γιατρός, γιαγιά, αύριο αν κάνω μια εγχείρηση και αφήκω το ψαλίδι μέσα στην κοιλιά του ο αρρώστου. Μάικ, μα δεν αντρέπεσαι, μάνα μου. Θα έφκεις καστός για να μην ανοίξεις βιβλίο. Εν έτσι που θα γίνεις γιατρός, παιδί μου. Όχι, γιαγιά, εν έτσι που να γίνω δημοσιογράφος. Είτε πράγμα. Άμμος ήτανε πρωτού γυαλί να γίνει. Γάμος ήταν που δεν ήτανε να γίνει. Ό,τι ήτανε χρειάστηκε, χρειάστηκε τα μήνυ για να λιώσει. Για να λιώσει τόσο διαφανό να γίνει. Μα τάχει αυτά το γυάλι το μέσα, το κρυσταλλινό να σπάσει. Κοιτάς τα λαμπηρίς.
γυρίσματα που πάει πια, τα παίρνει το φαράσι. Έλα, Βελίνα, με ξύπνησασε. Εν πειράζει, καλύτερα να μ' ακούεις το ξύπνιο σου παρά να με βλέπεις τον ύπνο σου. Α, γιατί που είναι η γιαγιά μου? Δαμένη γιαγιά σου! Άντε, αγάπη μου, σήκω, ντύθου, να φάεις και να κάσεις τα διαβάσματά σου. Γιαγιά, για όνομα του Θεού, μα ευκάλλα σκοπιάνουν νύχτα έξω από την κάμαρη μου. Για να δεις τι θυσίες κάνουν οι γιαγιές. Όχι, αγάπη μου, σήκω, σήκω, να αρχίσουμε το διάβασμα. Το θκεύασμα να αρχίσουμε μαζί, γιατί μαζί μου να δώσουμε εξετάσεις. Άντε. Μα νομίζεις, μάνα μου, πώς σε πέρασε η μάμα σου φιλόλογος? Εστέκουμουν 24 ώρες το 24ωρο που πάνω της. Εντάξει, γιαγιά μου, πιένε και έλα σε 2-3 ώρες γιατί θέλω να κοιμηθώ, εντάξει. Άντε, γιαγιούλα μου, άντε, σου αγαπώ σου. Σήκου πάρω γλυόρα, να Για πού το βάλαμε? Για το πανεπιστήμιο. Ένα συναντηθούμε με κάτι συμφοιτητές να πούμε τα δικά μας, έτσι να δούμε αν ευκήκαν τα αποτελέσματα. Αν είδες ο παπάς σου εξύπνησε. Για να τραγουδά το θάλασσα, θαλασσάκι μου μέσα στον μπάνιο. Μα ακόμα είναι χόρτασε τη θάλασσα. Εκόντεψε να ξημερωθεί και κάτω εψές. Και παρέσυρε και τον Μπάμπιν, ο οποίος προτίμησε τον παπά μου αντί για μένα. Τι βλέπω και τι ακούω, συννεφάκια στον παράδεισο Μέιτιφ και ακουρείς. Όχι, μάμα, είμαι μία χαρά με το μωρό μου. Κάνεις λάθος. Εξάλλου, εγώ είμαι γυναίκα με μεγάλη κατανόηση. Θα απαντήσεις, μπορεί να είναι το μωρό σου. Όχι, θα το απαντήσω για να μάθει, ο βλάκας. Α, τι είπα πριν, συννεφάκια, γράψε λάθος. Τραμουντάνες στον παράδεισο, Μέτιφ και Αγκουρίς. Τι σου έχω κάνει, αξίζω τέτοια συμπεριφορά. Αυτή η σιωπή σου πάει να με τρελάνει. Δεν σε καταλαβαίνω. Κύριε Δάκο, μας δώσατε? Όχι, λεβέντη μου. Εγώ είμαι το παιδί λάστιχο. Πέντε μου τώρα δεν να πάρε στους Ολυμπιακούς. Εμάς ποιος είναι να μας πάρει σχολείο? Αγάπη μου, να σας πάρει μαμά, είναι το γερίντη σήμερα. Μόνο ένα κεφσού είναι ταλαλή. Γιατί, Σωτηράκη μου? Κύριε Δάκο, αν ξέρετε καλά τη γυναίκα σας. Πρώτα αρκείτε με τα βράβα στο Σουμάχερ. Καμιά φορά να σας κουπίσει. Που κουπίσει, Σωτηράκη, τι είναι τούτε συγχωριά τα λέξεις που χρησιμοποιάς? Άκεψε και μιλάς όπως τον Πέμπε της Πέννης. Καλή, άμα με συγνείς με ο χορκάνον το φτιαγκουρί, γιατί είναι μεγάλη προσβολή. Έχει δίκιο. Με δεξιέτε φωτός πιο πίσω και άνοιξες μια πύλη στον ουρανό να σ' ακολουθήσω. Περίμενε με, σε φτάνω σε λίγο κι αν σ' ακουμπήσω ποτέ δεν θα φύγω. Είναι ουρανός κοντινός, μα δε φοβάμαι, τα μάτια μου ανοίγω. Περίμενε με, σε φτάνω, σε πιάνω κι αν σ' ακουμπήσω ποτέ δε σε χάνω. Είναι ο σπιγμός δυνατός κι όσο σε θέλω ανεβαίνει πιο πάνω. Πού πάεις? Πάω στο αποχωρητήριο, γιαγιά. 2 λεπτά. 2 λεπτά και στράφηκες, α! Μάλιστα, κύριε διοικητά, ό,τι πείτε. Γιώργο μου, θέλω να τον πιάσεις και να του μιλήσεις πάρα πολύ σοβαρά. Με έναν ησυχή σου, λέω, άφησε το πάνω μου. Να κανονίσει ούλα ο τάκος. Μ' άκου τώρα, θυμήθηκε με σήμερα ότι θέλει να είναι δημοσιογράφος. Καλά ρε Μαρο, εντάξει, αν του αρέσει γιατί όχι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Μ' αρέσει και του. Όχι ξέρω λίγο ότι τσίγκα να μας πικάρει και ύστερα να αλλάξει γνώμη πάλι. Αγάπη μου, με μουσική, θα σε παρακαλώ και μου χαλάσεις αυτήν την επιδερμίδα που είναι όπως το τραντάφυλλο μπορεί. Άκου το γαμπρό σου, εσύ κόσε την κοινωνία. Να σου πω ένα βουράς, γιατί είπε πως ο Τυράκης τα ράλι που κάνετε το πρωί. Για να λέει, για όνομα το Θεό, εσύ επίστεψες του. Σε παρακαλώ, από Μητσί και από Μπελό, μα θέλεις την αλήθεια μάρω. Εννοείς ότι ο Τυράκης είναι Μπελός, γιατί Μητσίς είναι Τζένι. Μάρω να προσέξεις. Σιγά, γεια μου και ξυπνήσετε τους ούλους, γεια σου αγαπημένα. Γεια σου, αγαπημένα.
Κι αν είναι η αγάπη αμαρτία. Να δούμε πότε να αποφασίζουν να βγάλουν τα αποτελέσματα. Να μας εισπάσουν πρώτα και ύστερα. Όποτε θέλουν να στα βγάλουν, έχω πιο σοβαρά προβλήματα. Όταν λέμε πιο σοβαρά προβλήματα. Ατσακωθήκαμε πάλι. Μίλα καθαρά, αγάπη μου, να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται. Τι σου έκαμε αυτή τη φορά, ο μπαμπίνο σου. Επίεμε τον μπαμπά μου στη θάλασσα. Φοβερό έγκλημα. Προτείνω θάνατο διαλυθοβολισμού. Άντε, με να στιεύκεσαι. Δεν θέλω να τον αφήσω να με αφήσει μόνη μου τη στιγμή που τον χρειάζομαι τόσο πολλά κοντά μου. Πού καταλάβει τώρα ο Πάμπη που φοιτητικέ αγωνίε. Κακά τα ψέματα, λίγο χορκάτο. Α, Χρήστο! Πού είχατε ρε παλιό παιδό. Μου στο Λονδίνο τρεις ημέρες. Mm-hmm. Πήρε με ο παπάς μου τσουγάνο και για κάτι δουλειές. Δεν ήταν ακού. Τα κάπως πάντα. Α, και εσύ Χρήστο μου στις ομορφιές σου σήμερα. Ζήλια μου, ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Μίλα μου, μίλα μου, μα φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει. Ζήλια μου, ζήλια μου, σαν την αγάπη. Μάικ! Κόκο βοήθεια! Καλά μωρό μου, εντάξει. Έλα μαράζι. Έλα πιο, έλα, πιάσ' το λάστιχο. Κούκο! Έλα γεμί. Τα μαλλιά μου, χάλασες τα κούκο, χάλασες τα. Φέρ' τα αυτιά σου. Τα αυτιά μου, μα μου τα τραβάσαι να μεγαλώσουν κι άλλο. Έλα ρε γεμί. Η παντόφλα μου, η παντόφλα μου, κόκο, η παντόφλα. Να σου τη φέρω την παντόφλα σου, εντάξει. Μάνο! Ελάτε κάποιος, πιάστε την παντόφλα του μωρού! Να με πνίξεις! Με μέτρα μας! Έλα πάνω! Σοβαρά, πενούλα μου. Ασχολείσαι με το ποδοσφαίρο τώρα. Τι να κάνω, Χρήστο μου, μία στάρ οφείλει να είναι ενημερωμένη σε όλα τα θέματα για να επικοινωνεί καλύτερα με το κοινό της. Πένι μου, είσαι το λουλούδι του Πανεπιστημίου Κύπρου. Λουλούδι είναι το φυτό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μα λείπουν οι κατσίες. Πες μου, Χρήστο μου, πώς να διαφημίσω αυτήν την εκπομπή. Πένι μου, είσαι μια θεά. Εσύ είσαι η διαφήμιση της εκπομπής σου. Θα το μαντήσεις. Ωμπα, θα είναι κάποιος φανατικός θαυμαστής. Πόσους να προλάβω. Δεν το πιστεύω. Τούτο μου έλειπε τώρα. Να μου να είναι τώρα, κυρία Τάκου. Είναι που θέλεις να γίνεις σωτηράκι. Να θέλεις πολύ ωραία το λαστικό του τρίβερο. Του γιβόλια παντοθωρείς. Εγκάλα που θέλει ο σωτηράκης, μάμα. Κάμε με τσικέρα της χαίρι. Για στον κύριο Τάκο να θα μας το αλλάξει. Γιατί εσείς οι γυλάτσες μπορώ να κρατάτε αυτό γυλά σου να γυρίζετε, δεν ξέρετε. Σατυράκι να συμβαίνει, μη σαν τη μετωγά γυναίκα. Κάνει εσένα στα σημάσια να ανοίξω οι μηχανές και να αλλάξει το λάστιχο. Όχι από στην μπαμπά σου. Μπάτε μέσα. Μπάτε μέσα. Αχ, βρε Μάικ μου, βρε Μάικ μου. Και δεν ακούεις μάνα μου της γιαγιάς σου. Έτα τώρα τα χαϊρκά σου. Έτσι είναι, Μιχαλάκη. Από να ακούει της γιαγιάς, μες στην πιζίνα πέφτει. Έτσι έρχεται μου να σηκωθώ να πάρω τη μαστρά πάνω στο φυλάκιο. Δηλαδή, πρώτα θα μας πεις καθαρά και εξάστερα τι σκοπεύεις να κάνεις με τις σπουδές σου. Πόσο καθαρά? Πεντακάθαρα, Μιχαλάκη μου, απορριπαντικό και λευκαντικό. Ωραία. Σεβαστέ μου πατέρα και πολύ αγαπημένη μου γιαγιά. Δεν μ' αρέσει και εμένα τούτος ο πρόλογος. Λοιπόν, εχθές ανακάλυψα πως είμαι γεννημένος για δημοσιογράφος. Θα κάτσω να διαβάσω, θα δώσω εξετάσεις και θα περάσω μάλιστα από τους πρώτους. Μιχαλάκη μου, και από τους τελευταίους να περάσεις δεν μας πειράζει για μου. Γαμπρέ! Τι θέλεις να κάνω τότε. Γεννήθηκε δηλαδή για δημοσιογράφος. Να τον σκοτώσω με νησιά τώρα που ανακάλυψε γιατί γεννήθηκε. Θα έχουμε και τους δημοσιογράφους μας τι και λέμε. Λοιπόν, τι λέγαμε. Για... Ακόμα ένας φανατικός θαυμαστής. Α, μάλλον. Αχ, τι τραβούμε κι εμείς οι φοιτήτριες, Σταρ. Πένι, είπε σελέβρι. Γιατί? Ο φανατικός θαυμαστής σου σε γυρεύει. Δεν κατάλαβα. Πού φου. Τώρα καταλαβες. Πού φου. Πάλι δεν κατάλαβα. Πα φκιά.
τώρα κατάλαβες. Α, το πουλάκι μου. Του αγοριού απέναντι. Εντάξει. Εφάμε το σάντουιτς μας, ένα γιος είναι το διάλειμμα μας. Το διάλειμμα ποιο σάντουιτς. Έτσι ώρα το γελέ διάλειμμα και ο σάντουιτς μας στο σχολείο μας. Από να σε αρχίζει να μαθηματικά. Α, Παναγιά μου, δηλαδή πρέπει να βιαστούμε. Με την ησυχία σου, μάμα, γιατί δεν έλειψα τις ασκήσεις μου. Ή το πράγμα! Μην νομίζεις να έλειψεις με το τόσο ήρκα. Γιατί πρώτον, ενώ σου να κάνεις μαζί μου. Και δεύτερον? Ενώ σου να κάνεις με το πλυντήριό σου. Λοιπόν, Κόκο, παρακολούθα, εντάξει. Ναι, γεια μου. Γιαγιά, από ποδά, παρακολούθα και εσύ. Είναι να κάνω, μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Ωραία, ποια κάμερα έχω. Μάλιστα. Λοιπόν, ή την άλλη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον κύριο Γιώργο Τάκο από την Tacos Developers. Κύριε Τάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλώς ήλθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ. Καλώς μητέρα. Εντάξει ρε γιαγιά, εντάξει. Θα κάνω διάφορα ρεπορτάζ. Θα κάνω ρεπορτάζ για το ποδόσφαιρο, για την καλαθόσφαιρα, για την επιτραπέζια αντισφαίριση, για τη σκέτη αντισφαίριση. Σταμάτα αμέσως, Μάικ. Τι προσπαθείς να μας πεις, ότι εξήχασες την ιατρική. Έχει δίκιο, Μιχαλάκη. Έχει δίκιο η ιδέα σου. Μα να μου ξέρεις, αρέσει και τη ιατρική. Θα κάνεις μια εκπομπή και για την ιατρική. Εντάξει ρε γιαγιά, με στεναχωριέσαι. Θα κάνω ένα ρεπορτάζ για το τυφλόν, για το σηκώτη. Για το παγκρέας. Παγκρέας το λεωφορείο μου, τελειάσχετο. Εσύ να το δεις ρε μητέρα. Εσύ που θέλεις να μου κάνεις γιατρό. Δεν να μην μας αφήκει παγκρέας που να γίνει γιατρό. Παγκρέας. Έτσι εσύ σκιάζεις με το Παγκράτη. Σήμερα, άσε με να σ' αγαπάω σήμερα. Φίλε κοπέλες, πάμε κάτω Λευκοσία για κανέναν ποτό. Α, δεν το βλέπω, Χρήστο μου. Ο φανατικός θαυμαστής στέλνει και μηνύματα τώρα. Ρε παίρνει στα μέρα τα σαλιαρίσματα να μην με φουτουνιάσει και να ψουν τα λαμπούθια μου τώρα. Πάμε όπου θέλεις, Χρήστο μου. Φύγαμε. Κάτω ρε τα χέρια σου, ρε που η γυναίκα μου, ρε. Τη γυναίκα σου. Ναι, άντε, αρκετά τράβησε τα αστείο για το με ο Φλουφλίνα, άντε. Φλουφλί. Αν εμένα που πες Φλουφλί. Ναι, ρε. Εσένα, ρε. Τελειώνει, πάμε να φύγουμε να μην κάνουμε κανένα φρόδα, μια. Αχ, Πάμπη μου, γουστάρω, μα γίνεσαι πρωτόγονος. Πάμε να δεις τον πρωτόγονο. Ποιος ήταν τούτος ο άγριος. Ο φανατικός θαυμαστής που λέγαμε. Δύο Παλαιστής το παιδί. Φάνηκε μου παραπάνω για Παλαιστής. Αου. Εντάξει κύριε Τάκο, τέκεσαι το δεύτερο διάλειμμα. Τέλειωσε και το λάστιχο στο κεραγί μου. Δεν ήμουν να σου παρατζέλω, ας θα υποσπάζεσουν. Σε τυράχι, είσαι σπουδαίος. Κατάλαβες Γιώργο μου, άλλος έκαμε τον κόπο, άλλος έπιαντα τη χαρητήρια. Πειράζει, εγώ θα πάρω ένα φίλι μου εντάκα. Μάνα μου, Γιώργο μου. Γιώργο, εμούσωσα σε Γιώργο. Μούσος με αγάπη μου, αφού εσύ να με πλύνεις. Κύριε Τάκου, έλειξε να λάστις λάστιχα αυτοκινήτων. Να δούμε όμως τώρα έλειξε να πλυλίσκεις. Αδερντάκι, τι άλλα κάνει μόνο. Άλλα κάνει μία πολύ. Σε κάνω, αδερντάκι. Εγώ φέρα το καλά στην κύριε Τάκο, για να μου το γεμώσεις. Δεν σου μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου. Ρε σοντεράκι, ρε βουλό πάιτε. Δεν έχουμε άτη, πέφτω να το γεμώσω. Έλα τον κύριε Γιώργο, τρώει τσιμούνιες. Να φανείς χουαρτάς. Τώρα κοπέλια, τηλεφώνησα μου μια κοπέλα, φρυξούλα είπε μου, και ότι ενδιαφέρεται για μένα. Τι είπατε, τσέκο, εντάξει, να βρεθούμε. Τελικά είσαι μεγάλος καρδιοκατακτήτης, α. Έτσι όπως πες, εσύ, θα μας φύγεις γενικά, ρε. Παιδιά, σας ορκίζουμε, εν το προκαλώ, α. Ίσως έχω μέλη, και έρχονται πάνω όπως τις μέλησες, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Βούρα να φύγουμε, ρε, 300 και έχει ένα μελίσιν και έρχεται κατά πάνω μας. Προσπίθω ότι είμαστε σφίγγουες. Γιώργο μου, προβληματίζομαι να αγοράσω άραγε ολόσωμο μαγιό ή μπικίνι για το κορμούδι μου. Ποιον κορμούδι? Τούτο που να κάνω τώρα, Γιώργο, άτε. Με ένα σούπερ φεσοδούλι. Α, και το γάλα που εγάλεψα, κάμε μου ένα χαλούμιν και φύλαξε μου το. Σιγά ρε, ούτε ένα ποτήρι γάλα δεν είναι γεμός, ρε. Κάμε μου το χαλούμιν και φύλαξε μου το. Γεια. Περιπέζεσαι με, δεν ξέρεις. Όχι, κοκό μου, δεν την ξέρω την κοπέλα. Έχω αυτό που λέμε ραντεβού στα τυφλά. Να ακούεις να μου σου κουπανιό τσίρις μας, γιατί από ένα γουίτου γονιού παραγωνιά τσίματε. Κάμπο, θα αναγκαστώ κόψω μαγιό πρώο νούμερο και αφρού κάθε μέρα πράσινα ρούχα ρε κουμπάρι.
Δεν ήταν που θέλει να φορείς ρε, κότσινα ρε, είναι στο στρατό μπορεί να πάει, δεν καμπάρε. Θα τελειώνει, έλα πάνε να καλύψουμε τετσούρες και φάμε τσιμούια ζάχαμε. Κάλεψε μόνος σου. Εσού έμεινε να μάθαν τη μιλά, ρε. Πάτε κότσινο μαλλούα, που θα φέραν το πομάνα μου. Κότσινο μαλλούα? Φαίνεται άλλαξε γούστα ο χόρκατος σου και τώρα προτιμά τις κοκκινομάλες. Ναι, αλλά τώρα θα το σκοτώσει μαυρομάλα.